Τις μέρες μας, πολλοίς κόσμος ταλαιπωρείται από άγχος, ακόμα και κρίσεις πανικού, οι οποίες χτυπάνε κατά κανόνα τις βραδινές ώρες. Αυτό το φαινόμενο έχει και ιατρική, αλλά και πνευματική εξήγηση. Η τηλεόραση και το διαδίκτυο έχουν εισαγάγει νέες αντιλήψεις στην ελληνική κοινωνία και οικογένεια, καθώς μπορεί κάποιος να δει πλήθος συμβουλών για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για διαλογισμό και φαρμακευτικά ή φυτικά σκευάσματα, τα οποία εξασφαλίζουν ηρεμία και άνετο ύπνο. Από την άλλη, πολλοί ορθόδοξοι παραθέτουν μαγικές προσευχές σε αγγέλους, σε αποστόλους και σε ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, που όμως δεν είναι τίποτε άλλο από μεταφρασμένα από το εξωτερικό κείμενα αμφίβολης προέλευσης. Εμείς θα προτείνουμε κάτι πολύ απλό για το οποίο θα χρειαστείτε μερικά πολύ απλά πράγματα. Το πρώτο από αυτά είναι μία εικόνα της Παναγίας μας, την οποία σίγουρα έχετε όλοι στα σπίτια σας. Το δεύτερο είναι ένα μικρό θυμιατό ή λιβανιστήρι. Το τρίτο είναι ένα απλό και ταπεινό καντιλάκι. Με τα τρία αυτά εφόδια, φροντίστε να βρείτε μία ήσυχη γωνία στο σπίτι σας και αφού ανάψετε το καντιλάκι και το θυμιατό σας, διαβάστε ήρεμα και με ησυχία την παρακάτω προσευχή. Ίσως τις πρώτες μέρες να νιώσετε ακόμα και ζάλι την ώρα που διαβάσετε την προσευχή. Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Ο διάβολος, βλέποντας την προσπάθειά σας, επιστρατεύει κάθε όπλο για να σας αποπροσανατολίσει, να μεγεθύνει τις φοβίες σας και να σας κάνει να σταματήσετε το θεάρεστο αυτό έργο που κάνετε. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, στην προσευχή άγχος δεν χωρά. Αν νομίζετε πως δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όλη την προσευχή, διαβάστε όσοι μπορείτε. Κάντε το σταυρό σας και την επόμενη μέρα προσπαθήστε να διαβάσετε λίγο περισσότερο. Εννοείται πως όταν τελειώσετε την προσευχή, καλό θα είναι να μην ασχοληθείτε ούτε με τηλεόραση, ούτε με διαδίκτυο. Απλά ηρεμήστε και κοιμηθείτε. Σε λίγες μέρες, αν ακολουθήσετε τα παραπάνω, το άγχος κατά τις βραδινές ώρες θα είναι μία πικρή, αλλά μακρινή ανάμνηση. Τη νύχτα γίνονται θαύματα. Να λες αυτή την προσευχή κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς και η Παναγία θα σε ακούσει. Είναι η προσευχή πριν τον ύπνο για ένα ήρεμο βράδυ. Μια προσευχή από τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, κατάλληλη για τις νυχτερινές ώρες και κυρίως πριν τον ύπνο που ευχαριστεί τον Θεό, ζητάει κοιτευτικά το έλεος και ζητά επίσης τη συγχώρεση, απαριθμώντας διάφορα αμαρτήματα που τυχόν πράξαμε και παρακαλεί για ήρεμο και ήσυχο ύπνο χωρίς πειρασμούς από τον διάβολο. Η Παναγία είναι ο προσωπικός δικηγόρος και μεσίτης του καθενός από εμάς προς τον Υιό και Θεό της και μεσιτεύει σε Αυτόν να μας συγχωρεί τις αμαρτίες και να μας δίνει το μέγα έλεος Του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πειρασμοί από τον διάβολο είναι περισσότεροι, οπότε καλό είναι να προσευχόμαστε αρκετά τη νύχτα, είτε με τις ακολουθίες της Εκκλησίας, δηλαδή το απόδειπνο, τον εσπερινό και τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, είτε με δικές μας αυτοσχέδιες αλλά καρδιακές προσευχές. Το κείμενο της θαυματουργής προσευχής του Αγίου Εφραίμ είναι το εξής. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο την Αγίαν Σου Μητέρα, τιμιωτέραν αναδείξας, πασών των επουρανίων δυνάμεων. Αυτός πανάγαθε, δια των πρεσβειών αυτής και πάντων Σου των Αγίων. Παρακλήθητη
και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρείο δούλο σου, ή τι ήμαρτον σήμερον ως άνθρωπος, ή μάλλον υπήν, ούχος άνθρωπος, αλλά ως απάνθρωπος, τα εκούσια μου πτέσματα και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, τα εξ συναρπαγής και απροσεξίας και πολλής μου ραθυμίας και αμελίας γεγεννημένα. Είτε το όνομά σου το Άγιο νόμωσα, είτε επιόρκησα, ή ευλασφήμισα κατά διάνοιαν, ή έντινης επαρόργησα, ή έκλεψα, ή εψευσάμην, ή φίλος παρέβαλε προς εμέ και παρίδων αυτών, ή αδελφών έθλιψα και παρεπίκρανα, ή ισταμένου μου εν προσευχή και ψαλμωδία, ο νους μου ο πονηρός εις τα πονηρά και βιωτικά περιεπόλευσε, ή παρά το πρέπον ετρίφησα, ή ευτράπελα ελάλησα, ή αφρόνος εγέλασα, ή εκενοδόξησα, ή υπερηφανευσάμην, ή κάλος μάταιον εθεασάμην, και υπ' αυτού ηλέγχθην το νουν, ή τα μη δέοντα εφλιάρισα, ή το ελάττωμα του αδελφού μου περιεργασάμην και κατέκρινα αυτόν, και τα αίμα αυτού αναρρύθμιτα ελαττώματα παραβλεψάμην, είτε της προσευχής μου ημέλησα, είτε τι άλλον πονηρών ενόησα. Ταύτα πάντα και άλλα, απερ έπρατα και ου μέμνημε, συγχώρησόν μου, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και εκτήρμον Θεός, ή να εν ειρήνη κοιμηθώ και υπνώσω, ο άσωτος εγώ, δοξάζον σε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο, και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Το βράδυ, κατάκοπη καθώς είμαι από τον μόχθο της ημέρας, δεν έχω όρεξη για προσευχή. Άλλωστε γιατί να προσευχηθώ? Μα πώς είναι δυνατό να μην έχει κανείς διάθεση επικοινωνίας με τον Κύριο, έστω και εξουθενωμένος αν είναι σωματικά? Μήπως οι οποιασδήποτε διασκεδάσεις ξεκουράζουν τον άνθρωπο? Όχι, αυτές τον καταπονούν περισσότερο, ενώ η προσευχή έλκει τη Θεία Χάρη που αναπαύει σώμα και ψυχή. Δεν προσεύχεστε λοιπόν, ή είστε θυμωμένοι με τον Θεό ή πιστεύετε ότι δεν τον έχετε ανάγκη. Γιατί να προσευχηθώ, αναρωτιέστε? Νιώθετε αυτάρκεια, είστε χορτάτοι και δεν θέλετε να ζητάτε. Κάθε βράδυ, όσο κουρασμένοι κι αν είστε, μην παραλείπετε να καταφεύγετε σε εκείνον, να προσεύχεστε γονατιστοί ή καθισμένοι, και όταν μπορείτε, να σηκώνεστε όρθια. Δεν έχει τόση σημασία η στάση, φτάνει να προσεύχεστε, να ευχαριστείτε τον Κύριο για τη μέρα που πέρασε, όσο δύσκολη κι αν ήταν, να τον παρακαλάτε για μια καλή νύχτα και να ζητάτε συγχώρεση με βαθιά μετάνοια για τα σφάλματά σας. Στη διάρκεια της νύχτας, όποτε ξυπνάτε και για λίγο πριν σας πάρει ο ύπνος, να προσεύχεστε έτσι όπως είστε, ξαπλωμένοι. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Αντίθετα, αν συνηθίσετε να λέτε την ευχή ή κάποιον ψαλμό στα μεσοδιαστήματα του ύπνου, θα διώχνετε όλους τους κακούς λογισμούς οι οποίοι σας πολεμούν εκείνη τη δύσκολη ώρα. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε με το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.